Καλούμε στο βήμα για την κεντρική ομιλία τον σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα το κάλεσμά μας για ισχυρό ΚΚΕ παντού, για να κάνουμε την πραγματική διαφορά, φτάνει εδώ στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο, και είναι κάλεσμα συμπόρευσης σε όλες τις καθημερινές μάχες, για να πάρουμε πίσω όλα όσα χάσαμε τα χρόνια της κρίσης και να βάλουμε στο επίκεντρο τις σύγχρονες κοινωνικές λαϊκές ανάγκες, αλλά και κάλεσμα για να βγει ακόμα πιο ισχυρό το ΚΚΕ στις εκλογικές αναμετρήσεις, ιδιαίτερα αυτές που έχουμε μπροστά μας. Γι' αυτό, σε αυτούς τους δύο μήνες που μας απομένουν μέχρι την 26η Μαΐου, μέχρι να στηθούν δηλαδή οι κάλπες, θα δώσουμε τη μάχη για να φτάσει το κάλεσμα για την ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού, σε κάθε τόπο δουλειάς, σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, στα σχολιά, στις σχολές και εδώ στην Αλεξανδρούπολη και σε όλο τον νομό Εύρου. Στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, με το ψηφοδέλτιο του κόμματος, στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές με το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης. Μπορούμε να δώσουμε απάντηση στην επίθεση που εξαπολύουν από κοινού το μεγάλο κεφάλαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις τους, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες τους. Μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες, σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεγάλου Κεφαλαίου, θα είναι η λαϊκή απάντηση σε αυτή την ενιαία επίθεση που εξαπολύουν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες ως στηρίγματα αυτών. Η ισχυροποίηση του κόμματος θα είναι το διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο δεν θα μπορεί κανένας να το διαβάσει διαφορετικά, γιατί θα εκφράζει ατόφια τη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι σε μια πολιτική που όλα αυτά τα χρόνια φτωχοποιεί την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, μόνο για να αυγαταίνουν τα κέρδη των επιχειρηματικών κολοσσών. Γιατί θα αποτυπώνει τη λαϊκή αποδοκιμασία, την καταδίκη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτής της Ένωσης των καπιταλιστών, που δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκή, φιλεργατική, αφού όλο και πιο εχθρικός για τους λαούς, για όλους τους λαούς, γίνεται το ίδιο το σύστημα, ο ίδιος ο καπιταλισμός. Γιατί θα στείλει έτσι μήνυμα και μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μήνυμα ελπίδας και προοπτικής, ότι υπάρχει ένας σίγουρος δρόμος για όλους τους λαούς, μακριά και έξω από αυτές τις ενώσεις, τις λυκοσυμμαχίες των ιμπεριαλιστών. Και ο ελπιδοφόρος δρόμος είναι ο δρόμος που τελικά ο ίδιος ο λαός θα είναι στην εξουσία. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ θα είναι πραγματικά το διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα, που θα δώσει χτύπημα στη μυρολατρεία, χτύπημα στο συμβιβασμό. Θα δυναμώσει την ελπίδα, την αισιοδοξία του λαού μας, που τόσο την έχει ανάγκη, ότι μπορεί με τον αγώνα του να ανακόψει, να βάλει εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική, αλλά και να διεκδικήσει τα αυτονόητα για τη ζωή του. Να φωτίσει αυτό το πραγματικό ξέφωτο, αυτό το ξέφωτο που θα φτάνει στην ικανοποίηση όλων των αναγκών του.
Γι' αυτό τους επόμενους μήνες, τις επόμενες μέρες θα δώσουμε πραγματικά όλες μας τις δυνάμεις για να αποκαλύψουμε όλες τις ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές που στείνουν τα κόμματα του διπολισμού, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και από κοντά βέβαια τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, για να κρύψουν ακριβώς τη στρατηγική του σύμπλευση στα κρίσιμα για τη ζωή του λαού μας ζητήματα. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να διαλύσουμε τις όποιες αυταπάτες, αυτές δηλαδή που καλλιεργεί η γνωστή λογική του μικρότερου δήθεν κακού, το οποίο βέβαια πάντα καταλήγει, όπως έχει δείξει η πείρα όλων μας, σε αυτό που λέμε πάμε από το κακό στο χειρότερο. Ανεξάρτητα και από το ποιος, από το ποια πολιτική δύναμη κάθε φορά παίρνει τη σκυτάλη αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Και ο λαός μας πλέον έχει πλούσια πείρα και από το μικρότερο κακό που έγινε χειρότερο, γιατί χειρότερο τελικά γίνεται για τους λαούς αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό διεφθαρμένο σύστημα και βεβαίως η διαχείριση όλων αυτών. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, ώστε περισσότεροι εργάτες, άνθρωποι όλων των λαϊκών στρωμάτων, αγρότες, επαγγελματίες, επιστήμονες, να συναντηθούν με την πολιτική πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ, που είναι η μόνη φιλολαϊκή, γι' αυτό και είναι ρεαλιστική. Να επιλέξουν το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ και για την Ευρωβουλή και τη Βουλή, αλλά και για το Δήμο και την Περιφέρεια. Θα δώσουμε τη μάχη για να βγάλουμε από τη μέση όλα τα εμπόδια που δημιουργούν τα διάφορα ψεύτικα διλήμματα είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ. Για να αχρηστεύσουμε τις παγίδες που στείνουν τα διάφορα κόμματα του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Για να φωτίσουμε ακριβώς την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Και ξέρουμε ότι αυτή η μάχη δεν θα είναι καθόλου εύκολη, γιατί όλοι τους, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους μηχανισμούς της, τα διάφορα αστικά κόμματα και τα επιτελεία τους, μέχρι τους υποψήφιους τους σε δήμους και περιφέρειες, θα πέσουν πάνω στον εργαζόμενο λαό, πάνω στην νεολαία. Θα στήσουν παγίδες, θα βάλουν τρικλοποδιές για να εγκλωβιστεί αυτή η λαϊκή οργή, αυτή η δυσαρέσκεια, να εγκλωβιστεί ανάμεσα στους δύο πόλους του ίδιου συστήματος, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, γιατί δεν θέλουν να υπάρξει αμφισβήτηση αυτού του δρόμου, του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, να μην φτάσει δηλαδή να συναντηθεί η πολιτική πρόταση ριζικής αλλαγής που έχει μόνο το ΚΚΕ με τις λαϊκές ανησυχίες. Και το έργο αυτό το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Ψεύτικα διλήμματα, διαχωριστικές γραμμές, καθημερινή δήθεν αντιπαράθεση για το ποιος από τους δυο, ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία, μπορεί να εγγυηθεί στο μεγάλο κεφάλαιο την ανάκαμψη της κερδοφορίας του, να υπηρετήσει τους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, σε όλη την στην ευρύτερη περιοχή. Απ' τη μια, ο γιαλατζή αριστερός ΣΥΡΙΖΑ με τις δήθεν προοδευτικές συμμαχίες του και απ' την άλλη η δήθεν υπεύθυνη Νέα Δημοκρατία που έχει κηρύξει, λέει, τον πόλεμο στο λαϊκισμό. Ο δήθεν προοδευτικός ΣΥΡΙΖΑ, εδώ που τα λέμε, ο οποίος 4 χρόνια τώρα και πλέον με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ και τώρα με ένα τμήμα από το κόμμα του Καμένου πρόσθεσε το δικό του 3ο μνημόνιο. Μαζί με ένα ακόμα μεταμνημονιακό μνημόνιο, όπως το ονομάζουμε. Σε αυτό δηλαδή, σε όλα αυτά που κληρονόμησε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ο δήθεν προοδευτικός ΣΥΡΙΖΑ έβαλε την ταφόπλακα στην κοινωνική ασφάλιση με τον νόμο Κατρούγκαλου. Καταδίκασε τους παλιούς και νέους συνταξιούχους να ζουν με συντάξεις πείνας. Διατήρησε και ενίσχυσε την εργασιακή ζούγκλα σε όλους τους τόπους δουλειάς. Με το χτύπημα της απεργίας
την νομιμοποίηση των δουλεμπορικών γραφείων, την ενεργοποίηση του μνημονιακού νόμου Βρούτσι για τον κατώτατο μισθό. Ο δήθεν προοδευτικός ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να απογειώσει πάλι τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς της εργατικής λαϊκής κατοικίας, γιατί αυτό απαιτεί η στήριξη του τραπεζικού κεφαλαίου. Ο δήθεν προοδευτικός ΣΥΡΙΖΑ υλοποιεί μία προς μία τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τον διαβολικά καλό Τραμπ, όπως τον ονόμασε, από την ίδια τη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ, παραχωρώντας τους ιμπεριαλιστές λιμάνια, νησιά, αεροδρόμια για τις βάσεις τους, τα αεροπλανοφόρα τους, ακόμα και τα πυρηνικά τους, μετατρέποντας τη χώρα σε προκεχωρημένο φυλάκιο των ιμπεριαλιστών. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς οι ίδιοι ότι και εδώ στην πόλη σας η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υλοποιεί μία προς μία τις δεσμεύσεις προς τους Αμερικάνους, τη δημιουργία βάσης ελικοπτέρων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Αυτό αποφασίστηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και το ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της επέκτασης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η βάση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης θα είναι μια ακόμα βάση θανάτου και θα ενταχθεί στο σχεδιασμό χρησιμοποίησης όχι μόνο ελικοπτέρων, αλλά και άλλων μέσων. Θα αποτελέσει μέρος ενός κατασκοπευτικού δικτύου για την παρακολούθηση της Μαύρης Θάλασσας, εργαλείο στα επιχειρησιακά σχέδια του ΝΑΤΟ στον στρατιωτικό ανταγωνισμό του με τη Ρωσία. Θα συμβουλεύαμε τον κύριο Τσίπρα να εντάξει στην προοδευτική του συμμαχία και το δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης. Πού αλλού θα βρει καλύτερο διαφημιστή των αμερικάνικων βάσεων? Ούτε ο ίδιος ο Αμερικάνος πρέσβης δεν θα έλεγε καλύτερα αυτό που τόλμησε πριν λίγο καιρό να ξεστομίσει ο δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης. Τι έπαθε, λέει, η Κρήτη με τη Σούδα? Και βέβαια ξέρουμε όλοι ότι όταν μιλάμε για τη Σούδα, μιλάμε για την αμερικάνικη βάση της Σούδας, η οποία είναι δολοφονική μηχανή, εργαλείο κατά των λαών της περιοχής, κέντρο οργάνωσης ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων, που τροφοδότησε τα αμερικάνικα αντιτορπιλικά με πυράβλους που εκτοξεύθηκαν κατά της Συρίας, που εφοδίασε τα νατοϊκά αεροσκάφη και τα πλοία με καύσιμα, που κατασκοπεύει και παίζει συντονιστικό ρόλο βάζοντας πιο βαθιά την Κρήτη και ολόκληρη βέβαια τη χώρα μας στο μάτι του κυκλώνα. Ο δήθεν προοδευτικός ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε κατά παραγγελία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μια συμφωνία που μοναδικό στόχο είχε όχι βέβαια τη φιλία, τη συνεργασία ανάμεσα στους λαούς, ανάμεσα στις χώρες μας, αλλά το να μπει η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, για να ολοκληρωθεί η ευρωατλαντική ολοκλήρωση στα Δυτικά Βαλκάνια, να ανακοπεί έτσι η επιρροή της Ρωσίας, ακόμα και της Κίνας στην περιοχή. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή είναι νατοϊκή, έχει και τα σπέρματα του αλυτρωτισμού, αφού αναγνωρίζει Μακεδόνα πολίτη, μακεδονική γλώσσα. Γι' αυτό το ΚΚΕ είπε όχι σε αυτή τη νατοϊκή συμφωνία. Και το όχι του δεν έχει καμιά βέβαια σχέση με το όχι της Νέας Δημοκρατίας ή άλλων κομμάτων που ψαρεύουν στα θολά νερά του αντιδραστικού εθνικισμού. Ο δήθεν προοδευτικός ΣΥΡΙΖΑ ξεπλένει με κάθε ευκαιρία την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τάχα, λέει, πρέπει να επανέλθει στις αρχές της, λες και ξεστράτησε ποτέ της
από τις αρχές της κερδοφορίας των λίγων και της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλίων της. Με κάθε ευκαιρία ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπλένει την Ευρωπαϊκή Ένωση του αντικομουνισμού, της θεωρίας των δύο άκρων, του ευρωστρατού, της καταστολής, του εγκλωβισμού χιλιάδων προσφύγων στο Αιγαίο. Και επειδή είναι τόσο προοδευτικός ο ΣΥΡΙΖΑ, απλώνει το χέρι και σε διάφορα πολιτικά ρετάλια των κυβερνήσεων προηγούμενα του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα των μνημονιακών μάλιστα κυβερνήσεων, τα οποία περιμάζεψε για να στήσει αυτή τη δήθεν προοδευτική συμμαχία του. Αυτός ο δήθεν προοδευτικός ΣΥΡΙΖΑ που πήρε την ελπίδα του λαού και την έκανε πραγματική λεπίδα κατά των δικαιωμάτων του, ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή που σήμερα δίνει στη Νέα Δημοκρατία τη δυνατότητα εξαιτίας και της δικής του πολιτικής να εμφανίζεται ως δήθεν υπεύθυνη πολιτική δύναμη. Ποιος η Νέα Δημοκρατία, η οποία ως κυβέρνηση τότε μαζί με το ΠΑΣΟΚ ένα διάστημα πέρασε σαν οδοστρωτήρας πάνω στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα ενάντια στο λαό μας. Η υπεύθυνη λοιπόν Νέα Δημοκρατία υπόσχεται και αυτή ξανά ότι οι μισθοί θα παραμείνουν στον πάτο. Οι συντάξεις θα ισχύσουν και θα συνεχίσουν να ισοδυναμούν με επιδόματα μόνο φτώχειας. Η παραπέρα ιδιωτικοποίηση των πάντων θα συνεχιστεί, όπως είναι η εμπορευματοποίηση της παιδείας, της υγείας. Ακόμα και η μείωση των φόρων που υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης είναι δώρο άδωρο για τη λαϊκή οικογένεια, αφού αυτή θα προέλθει από τη μείωση των κοινωνικών δαπανών, δηλαδή ό,τι πιθανόν γλιτώσει από φόρους ο εργαζόμενος θα τα δίνει πίσω για να καλύψει τις διάφορες περικοπές στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια, σε άλλα. Η δήθεν υπεύθυνη Νέα Δημοκρατία εγγυάται μείωση των φόρων του μεγάλου κεφαλαίου όμως, γιατί πώς αλλιώς θα εκτοξευθούν οι επενδύσεις, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Με μείωση της φορολογίας, προνόμια και στήριξη στο μεγάλο κεφάλαιο. Μείωση της φορολογίας, μην μπερδευόμαστε, στο μεγάλο κεφάλαιο πάλι, όχι στον ελληνικό λαό. Εργασιακή ζούγκλα για τους εργαζόμενους και άλλα τέτοια γνωστά και μη εξαιρεταία. Δηλαδή, σίγουρα κέρδη μόνο για τους ιδιώτες μεγάλους καπιταλιστές. Με λίγα λόγια, η Νέα Δημοκρατία με υπευθυνότητα κι αυτή εγγυάται ότι ακριβώς θα κάνει ό,τι και ο δήθεν προοδευτικός ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα κινηθεί δηλαδή στις ίδιες ακριβώς ράγες. Θα κινηθούν και οι δυο τους εκεί. Με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μονοπωλίων, με τη στήριξη του κεφαλαίου για την ανάκαμψη των κερδών του, με την υλοποίηση των επικίνδυνων σχεδιασμών του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων στην περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν, σε όλους όσοι απογοητευμένοι από το ΣΥΡΙΖΑ κοιτούν πίσω στη Νέα Δημοκρατία ή σε άλλα τέτοια κόμματα του κεφαλαίου, τους λέμε μην ψάχνετε τις διαφορές όλους αυτούς. Κάντε εσείς τη διαφορά με ισχυρό ΚΚΕ παντού. Αυτό ακριβώς λέμε σε όλους τους εργαζόμενους αυτής της πόλης, του νομού, στους επαγγελματίες, στους επιστήμονες, στους αγρότες, στους φοιτητές και σπουδαστές, στα νέα παιδιά που ζουν εδώ στην άλλη άκρη της χώρας μας ουσιαστικά, στους ακρίτες μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στη δίκαιη ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ και στη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως τη λέει η Νέα Δημοκρατία, η περιοχή σας, όλη η Θράκη, ο Εύρος ιδιαίτερα, η Αλεξανδρούπολη, αναφέρονται μόνο εκεί που και οι δυο μιλάνε για την μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό και μεταφορικό κόμβο. Γιατί και οι δυο αυτοί πόλοι αυτού του συστήματος ταυτίζονται στο στόχο αυτό. Και όταν μιλάμε για μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό μεταφορικό κόμβο,
Μιλάμε για μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία συγκεντρώνουν την προσοχή τους στο διαδριατικό αγωγό των ΤΑΠ που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στην Ιταλία, στην Ευρώπη, διαμέσου της Τουρκίας και της Ελλάδας. Αναφέρονται στο διασυνδετήριο αγωγό μεταφοράς αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας και άλλους παρόμοιους αγωγούς. Αναφέρονται στη δημιουργία τερματικού σταθμού υγροποιημένου αερίου, του γνωστού LNG, στην Αλεξανδρούπολη, αξιοποιώντας κανάλια με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στο ερώτημα που εμείς θέτουμε, ανάπτυξη, εντάξει, αλλά για ποιον, απαντάει η ίδια η κατασκευή του αγωγού ΤΑΠ, που πολυδιαφημίστηκε μάλιστα στους εργαζόμενους της περιοχής, γιατί πρόκειται για μια επένδυση πραγματικά δισεκατομμυρίων. Το συνολικό ύψος της επένδυσης έφτασε στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, που όμως στην περιοχή δεν αφήνει σχεδόν τίποτε. Ούτε αέριο φτηνό για το λαό που ξεπαγιάζει κάθε χειμώνα, ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ούτε θέσεις όμως εργασίας για τους χιλιάδες των ανέργων. Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει μπορούν να απαντήσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, που μπορεί να δούλεψαν ή να δουλεύουν και τώρα για κάποιο διάστημα με καλούτσικες αποδοχές, φυσικά πολύ μικρές σε σχέση με τα εξοντωτικά ωράριά τους, οι οποίοι ξέρουν πως όταν τελειώσει το έργο όμως θα πεταχτούν ξανά στην ανεργία. Οι μόνιμες θέσεις εργασίας θα είναι ελάχιστες λόγω και της αυτοματοποίησης με υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό που πιθανότατα δεν θα προέρχεται και από την περιοχή σας. Και βέβαια είναι προκλητικό το γεγονός οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, τα άλλα λαϊκά στρώματα μιας ολόκληρης περιοχής που διαφημίζεται ως κόμβος μεταφοράς και ενέργειας να μην έχουν πρόσβαση σε αυτή την ενέργεια. Γιατί σε αυτή την περιοχή από την οποία διέρχονται αγωγοί φυσικού αερίου δεν υπάρχουν καν υποδομές για να έχουν πρόσβαση τα λαϊκά νοικοκυριά σε φτηνή παροχή ενέργειας που θα τους εξασφαλίσει και φτηνή θέρμανση. Όταν μάλιστα το χειμώνα οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης πάρα πολύ ψηλή. Και στην περίπτωση αυτού του μεγάλου έργου, κριτήριο δεν είναι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αλλά η εξασφάλιση κυρίως της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων που εμπλέκονται στην κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου. Βέβαια, από την κατασκευή του ΤΑΠ, ωφελημένοι θα βγουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και όχι βέβαια οι εργαζόμενοι. Έτσι δυστυχώς συμβαίνει σε αυτό εδώ το σύστημα. Ούτε βέβαια μπορεί κανείς με σοβαρότητα πλέον να υποστηρίζει πως τέτοια έργα θα γίνουν αντικειμενικά παράγοντες για τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την ειρήνη των χωρών που εμπλέκονται σε αυτούς. Στο έργο, για παράδειγμα, εμπλέκονται η Ελλάδα και η Αλβανία. Όμως αυτό δεν στάθηκε αιτία για να λυθούν τα προβλήματα στις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Το αντίθετο μάλιστα συμβαίνει. Στο έργο εμπλέκονται και η Ελλάδα και η Τουρκία. Όμως αυτό δεν στάθηκε ικανό να επιλύσει προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν στάθηκε ικανό να ανατρέψει την προκλητικότητα της άρχουσας τάξης της Τουρκίας. Το ΚΚΕ λέει καθαρά και εξάστερα ότι μόνο όταν ο λαός κατακτήσει πραγματικά τη δική του εξουσία μπορεί να διασφαλίσει πλέργια και σε σωστή βάση την αμοιβαία εποφελή διακρατική συνεργασία και στον ενεργειακό τομέα για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Στην πραγματικότητα, μόνο όταν έχεις χαράξει ή μπορείς να χαράξεις ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης με κοινωνικοποίηση των πηγών ενέργειας και των υποδομών, με αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ, μόνο τότε τέτοια έργα μπορούν να αξιοποιούνται με γνώμονα τη λαϊκή ευημερία
και όχι την κερδοφορία των λίγων. Και εκτός των άλλων, να μην είναι και εστία ενδοϊμπεριαλιστικών πολεμικών αντιπαραθέσεων. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη δίκαιη ανάπτυξή του, ούτε η Νέα Δημοκρατία με τη βιώσιμη ανάπτυξή της μπορούν να εγγυηθούν πως οι εργάτες θα έχουν σταθερή δουλειά με δικαιώματα, πως οι φτωχοί αγρότες, οι κτηνοτρόφοι θα μπορούν να παράγουν και να ζουν στον τόπο τους, ότι τα νέα παιδιά θα βρίσκουν δουλειά και θα μένουν στον τόπο τους. Ποιος από αυτούς μπορεί να εγγυηθεί ότι το εργοστάσιο Ζάχαρης, για παράδειγμα, θα ξαναλειτουργήσει? Κανένας τους, αφού όλοι τους και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πριν και ο ΣΥΡΙΖΑ, υλοποιώντας κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα τελευταία συνεχή 20 χρόνια οδήγησαν στο κλείσιμό του. Όλοι τους υλοποίησαν τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ποσοστώσεις στην παραγωγή ζάχαρης. Όλοι τους υλοποίησαν τα προγράμματα επιδότησης για εγκατάλειψη της καλλιέργειας τέφτλου. Όλα αυτά δηλαδή που οδήγησαν στο κλείσιμο των εργοστασίων ζάχαρης σε Ξάνθη, στη Λάρισα, σε πρώτη φάση το 2006 και σε συνέχεια με μείωση προσωπικού περιορισμού της παραγωγής των τέφτλων. Με αποτέλεσμα το 2018 να υπάρχουν στο σύνολο της χώρας 335 συμβάσεις για καλλιέργεια τέφτλου, όταν μόνο στο νομό Εύρου υπήρχαν 6.000 συμβάσεις την περίοδο πλήρους λειτουργίας του εργοστασίου της Ορεστιάδας. Η ίδια η πολιτική αυτή οδήγησε στην απαξίωση υποδομών, μηχανημάτων, εργαλείων μεγάλης αξίας και στην οικονομική καταστροφή εκατοντάδων τεφτλοεξαγωγέων. Στο νομό Εύρου υπήρχαν 250 μηχανές εξαγωγής τέφτλου. Το 18 μέχρι πέρσι λειτουργήσαν 25 και σήμερα πάβει και αυτόν η χρήση. Η παραγωγή της ζάχαρης στη χώρα μας είναι από μόνο του ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς ωφελήθηκαν οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, ο λαός μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποια ανάπτυξη μιλάνε όλοι οι άλλοι. Μια χώρα σαν την Ελλάδα, με αυτοτέλεια στην παραγωγή ζάχαρης, που είχε 350.000 το 2005 και σήμερα μόνο 15.000, μετατρέπεται σε χώρα που εισάγει τη ζάχαρη. Την ώρα που απαξιώνουν την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και την υποχρηματοδοτούσαν, έβρισκαν όμως κονδύλια να χρηματοδοτούν άλλες επιχειρήσεις, να μειώνουν τους φόρους στα κέρδη. Επιπλέον, η κυβέρνηση προχωρά στις μετατάξεις προσωπικού στους Δήμους, χωρίς ακόμα να διασφαλίζει τα κονδύλια. Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης άμεσα να εξασφαλίσει την πληρωμή των εργαζομένων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ευθύνη της είναι να ξεχρεώσει τώρα και χωρίς καμιά καθυστέρηση και τους τεφτλοπαραγωγούς για τα παλαιότερα χρέη που υπάρχουν. Ποιος αλήθεια, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία μπορούν να εγγυηθούν ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αυτού του νομού θα επιβιώσουν με τις οικογένειές τους, δεν θα ξεκληριστούν, δεν θα πνίγονται άλλο στα χρέη? Κανένας τους. Το λέμε και το υπογράφουμε. Επιπλέον ξέρουμε ότι ο Εύρος είναι μια από τις πιο ευάλωτες περιοχές της χώρας μας, αφού είναι πύλη εισόδου πολλών νοσημάτων από το εξωτερικό. Και δυστυχώς οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και της σημερινής του ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκονται κυριολεκτικά σε πλήρη διάλυση. Η κατάσταση με τις ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές είναι τραγική. Ούτε να την περιγράψει δεν μπορεί κανείς. Μάλιστα πέρσι, λόγω και των ευνοϊκών για την ανάπτυξή τους καιρικών συνθήκων, υπήρξε ανάπτυξη ασθενειών που έπληξαν κύρια τη βαμβακαλλιέργεια. Έτσι,
η προσβολή από το πράσινο σκουλίκι συγκεκριμένα έβγαλε στην επιφάνεια για μια ακόμα φορά πως ο τρόπος αντιμετώπισης επί της ουσίας είναι παντελώς ανεπαρκής. Ενώ μετά την προσβολή η αντιμετώπιση αναπόκειται στην ατομική ευχέρεια του κάθε καλλιεργητή. Οι φτωχοί αγρότες είναι αντιμέτωποι ακόμα και με ολική καταστροφή, αφού υπάρχει πλήρης απουσία κρατικής ευθύνης. Τα φάρμακα κοστίζουν υπέρογκα και αν οι ψεκασμοί δεν γίνουν συνδυασμένα και σε πολλά ταυτόχρονα χωράφια, πολλές φορές καθίστανται άκαρποι αυτοί οι ψεκασμοί. Είναι εμφανής η απουσία κρατικού φορέα αντιμετώπισης ασθενειών, ο οποίος θα αντιμετωπίζει τα ζημιογόνα αίτια με πρόληψη, με δωρεάν και ορθολογική χρήση φαρμάκων, με αρκετούς επιστήμονες και διάφορα άλλα τέτοια. Για άλλη μια φορά, αποδεικνύεται ότι στον καπιταλιστικό αυτό τρόπο παραγωγής, ο παραγωγός είναι πλήρως εκτεθειμένος στις διάφορες καταστροφές και η διαχείριση των επιπτώσεων αυτών των καταστροφών αποτελεί δυστυχώς μόνο ατομική ευθύνη του. Και μιας και μιλάμε για καταστροφές, γνωρίζουμε πως φέτος καθαρά αποτύχει. Δεν υπήρχαν προβλήματα και εδώ στον Εύρο, που πολύ συχνά πλημμυρίζει και προκαλεί, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα και από μένα, τεράστιες καταστροφές. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και εδώ στην Αλεξανδρούπολη, στη Θράκη, οι εργάτες, όλοι οι εργαζόμενοι άνθρωποι, θέλουν να έχουν δουλειά, να έχουν σταθερή δουλειά. Να μην ζουν με την αγωνία «σήμερα έχω, αύριο δεν έχω». Να έχουν ένα καλό μισθό για να μπορούν να ζήσουν τα παιδιά τους. Οι αγρότες θέλουν να πληρώνονται για την παραγωγή τους, θέλουν να μένουν στη γη τους. Να μην πνίγονται από τις υποχρεώσεις, τα μεγάλα χρέη. Όλοι θέλουν να έχουν τα παιδιά τους μια καλή μόρφωση, καλύτερη από τη δική τους. Να μην πληρώνουν για αυτή κάθε μέρα, κάθε ώρα. Θέλουν τα παιδιά τους να έχουν εφόδια για να μπορούν να σταθούν στη ζωή τους. Θέλουν να έχουν υγεία, περίθαλψη, ασφάλιση, δημόσια δωρεάν, να μην ζουν με την αγωνία μην τύχει και αρρωστήσει κάποιος στην οικογένεια και τι θα κάνει. Θέλουν να ζουν σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον, χωρίς να φοβούνται μη βρέξει και πλημμυρίσουν, μη πιάσει καμιά φωτιά και καούν. Ποια πολιτική δύναμη όμως έχει τέτοιο σχέδιο που να μπορεί να διασφαλίσει όλα αυτά για να ζει ευτυχισμένος ο άνθρωπος? Μήπως έχει η Νέα Δημοκρατία, μήπως έχει ο ΣΥΡΙΖΑ? Κατηγορηματικά απαντάμε πως όχι. Μόνο το ΚΚΕ έχει τέτοιο σχέδιο. Το σχέδιο όλων των άλλων κομμάτων είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της κερδοφορίας των λίγων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και είναι εχθρικό για το λαό και τα παιδιά του. Το επεξεργασμένο σχέδιο του ΚΚΕ απαντά στην ανάγκη του λαού μας να καλύψει όλες τις σύγχρονες ανάγκες του. Γιατί σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για να ζήσουμε καλύτερα, με μια ριζικά διαφορετική όμως οργάνωση της οικονομίας, της κοινωνίας. Η κοινωνικοποίηση που λέμε εμείς των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής μπορεί να απελευθερώσει τεράστιες, αναξιοποίητες, μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει σήμερα η Ελλάδα, οι οποίες βέβαια μπορούν και να ικανοποιήσουν τα λαϊκά συμφέροντα. Γιατί η αξιοποίηση του παραγωγικού μας πλούτου με πανεθνικό επιστημονικό σχεδιασμό και της παραγωγής και της οικονομίας μπορεί να μειώσει την εξάρτησή της από διάφορα διεθνικά μονοπόλια σε κρίσιμους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, όπως είναι η διατροφή για το λαό, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι οι μεταφορές και τόσα άλλα. Μπορεί να καλύψει τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες και του λαού και της νεολαίας. Μπορεί να εξαλείψει οριστικά
αυτή την αναρχία της παραγωγής στην οικονομία, αυτή τη ζούγκλα του καπιταλιστικού ανταγωνισμού για το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος των λίγων, να αξιοποιήσει και να κατανείμει σε αυτή την κατεύθυνση το σύνολο του εργατικού, τεχνικού, επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας, εξαλείφοντας την ανεργία. Η εργατική εξουσία μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους που σπαταλιώνται σήμερα και δημιουργούν τεράστια χρέη στο πλαίσιο των σημερινών πολιτικών που έχουν ασκήσει οι κυβερνήσεις. Με κατάργηση, για παράδειγμα, στρατιωτικών δαπανών που γίνονται για τα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ και όχι για τις αμυντικές ανάγκες της πατρίδας μας. Με μονομερή διαγραφή του δημόσιου χρέους. Ο καπιταλισμός είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός. Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός. Είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός. Και βεβαίως, με κατάργηση των πολύμορφων πακέτων στήριξης, κρατικής στήριξης, με ζεστό κρατικό χρήμα των μονοπωλιακών ομίλων. Όλοι οι εργαζόμενοι έτσι μπορούν να απολαμβάνουν, θα μπορούν να απολαμβάνουν με βάση τις δικές τους ανάγκες, δωρεάν σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες υγείας, περίθαλψης, παιδείας, πρόνοιας, αναψυχής, προστασίας των παιδιών, προστασίας των υπερηλίκων, προστασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η αποδέσμευση της χώρας από τα δεσμά, από τις αλυσίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ μπορεί να διαμορφώσει ευνοϊκούς όρους για την σύναψη εποφελών διμερών σε διεθνές επίπεδο σχέσεων συνεργασίας της Ελλάδας με όλες τις χώρες. Αυτό είναι με δύο λόγια και όχι βέβαια αναλυτικά αυτή τη στιγμή το σχέδιο που προτείνει το ΚΚΕ, η πρόταση που καταθέτουμε στο λαό. Είναι ρεαλιστικό και αναγκαίο, γιατί πρώτα απ' όλα συμφέρει την εργατική τάξη, συμφέρει το λαό, την νεολαία της πατρίδας μας. Φίλες και φίλοι, το πραγματικό δίλημα που μπαίνει μπροστά στο λαό είναι ένα. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο αυτού του σάπιου διεφθαρμένου συστήματος που αποδεδειγμένα φέρνει συνεχώς νέα προβλήματα, νέα δεινά, ή θα αντεπιτεθούμε μαζικά, δυναμικά παντού για να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Η δική μας η απάντηση είναι αντεπίθεση. Αντεπίθεση με ισχυρό ΚΚΕ παντού και στις ευρωεκλογές και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και στις βουλευτικές. Στις ευρωεκλογές η μοναδική βλέπετε καθαρή απάντηση και αντίθεση πραγματική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υπεριαλιστικό της χαρακτήρα, στο αντεργατικό αντιλαϊκό της πλαίσιο, μπορεί να εκφραστεί μόνο με την ψήφιση του ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ δεν παλεύει γενικά και αφηρημένα για μια αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο όμως η Ελλάδα να ενταχθεί σε μια άλλη υπεριαλιστική συμμαχία ή για μια απλή αλλαγή του νομίσματος. Το ΚΚΕ δεν είναι ένα γενικά και αφηρημένα ευρωσκεπτικιστικό κόμμα, όπως λένε από αυτά που φυτρώνουν πραγματικά σαν τα μανιτάρια και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, για να υπηρετήσουν συμφέροντα κάποιων τμήματων του κεφαλαίου σε μια σειρά χώρες που για τις δικές τους ανάγκες, για τα κέρδη των δικών τους επιχειρήσεων, επιλέγουν αυτή τη στιγμή την εθνική αναδίπλωση. Το ΚΚΕ είναι αντίπαλος αυτής της λυκοσυμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδέει την πάλι ενάντια σε αυτήν, για έξοδο από αυτήν, με την ανάγκη ανατρεπτικής εξέλιξης, με την ανάγκη ο ίδιος ο λαός, οι ίδιοι οι λαοί της Ευρώπης να κάνουν κουμάντο στην κοινωνία και στην οικονομία. Παλεύουμε ενάντια στα μέτρα και στις αντιλαϊκές πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Και τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση έμοιαζε ακλόνητη και σπουδαία, τη λέγανε,
και που και σήμερα που πολλαπλασιάζονται τα ρήγματα, οι αντιθέσεις μέσα στο εσωτερικό της και αυξάνεται η δυσαρέσκεια. Και τότε που όλοι οι άλλοι μας έλεγαν ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια αν μπούμε μέσα και εμείς τους απαντάγαμε πως όχι και ότι λένε ψέματα και ότι θα έχουμε ωφέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ευρώ, και σήμερα που δυναμώνει ο προβληματισμός, η αμφισβήτηση, η οργή των λαών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας. Αντεπίθεση επίσης απαντούν και οι υποψήφοι της λαϊκής συσπήρωσης, οι οποίοι είναι δοκιμασμένοι αγωνιστές του λαϊκού μας κινήματος, διαφόρων προοδευτικών ριζοσπαστικών συσπηρώσεων, των εργαζομένων, του κινήματός τους, των επιστημόνων, των επαγγελματιών, των αγροτών, γυναικών, νεολαίας. Αντεπίθεση λοιπόν είναι η δική μας απάντηση στην επίθεση του κεφαλαίου, που επεξεργάζονται όλες οι ενώσεις του, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, και υλοποιούν οι κυβερνήσεις που κυβερνούν στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και οι σημερινοί, και εξειδικεύουν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες όλων αυτών. Ξέρουμε πολύ καλά πως οι θέσεις και οι προτάσεις οι δικές μας έχουν και οικονομικό και πολιτικό κόστος. Μόνο όμως για την εξουσία των μεγάλων επιχειρηματικών κολοσσών, για το πολιτικό προσωπικό που τους υπηρετεί και τους στηρίζει και κεντρικά και τοπικά. Οι προτάσεις μας μόνο αυτούς στριμώχνουν, αυτούς πιέζουν, ενώ αντίθετα αποτελούν πραγματική όαση ανακούφισης, ανάσα ζωής για την εργατική τάξη, τους αγρότες, τους επαγγελματίες, το λαό. Οι προτάσεις μας είναι ρεαλιστικές γιατί είναι φιλολαϊκές, γιατί απαντούν σε λαϊκές ανάγκες και η πραγματοποίησή τους απαιτεί σύγκρουση με όλα τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Σε αυτήν την κατεύθυνση... Δημιουργούμε σε αυτή την κατεύθυνση όλες τις προϋποθέσεις και τους σχετισμούς για να πάρει ανάσα επιτέλους ο λαός μας, να δυναμώσει η πάλη του, για να επιβάλλει ένα άλλο φιλολαϊκό δρόμο ανάπτυξης που θα έχει ως προτεραιότητα τις ανάγκες του. Και αυτό είναι δυνατό να γίνει με άλλο προσανατολισμό. Με προσανατολισμό και σχέδιο αξιοποίησης όλων των αντικειμενικών δυνατοτήτων που έχει δημιουργήσει η εποχή μας, η ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας και στη χώρα μας. Με εμπιστοσύνη στις ικανότητες και στις δυνατότητες του λαού μας και της νεολαίας να την οργανώσει. Με προϋπόθεση ο λαός να κάνει κουμάντο όμως την οικονομία και την κοινωνία. Οι κομμουνιστές, για παράδειγμα δήμαρχοι σε Πάτρα, σε Ικαρία, στην Κεσαριανή, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, οι εκατοντάδες δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι που εκλέχτηκαν με τη λαϊκή συσπήρωση αυτό το πεντάχρονο που πέρασε, έδρασαν με όλα τα αιτήματα του λαϊκού μας κινήματος, εναντιώθηκαν σε όλες τις πλευρές της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων. Με πλήθος αγωνιστικών δράσεων πρόβαλαν τα λαϊκά προβλήματα, απέσπασαν και κατακτήσεις, έδωσαν ανάσα και κουράγιο σε αυτό το λαό. Οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι στους δήμους που άσκησαν διοίκηση, έχοντας το επίκεντρο της προσοχής της λαϊκής ανάγκης ακριβώς, εμπόδισαν κατασχέσεις και πληστηριασμούς για χρέη των λαϊκών οικογενειών. Μείωσαν σημαντικά τη δημοτική φορολογία. Χτύπησαν την ανταποδοτικότητα σε λειτουργίες της υπηρεσίας του Δήμου. Στήριξαν τα σχολεία. Διεύρυναν το δίκτυο των βρεφικών παιδικών νηπιακών σταθμών. Πήραν πρωτοβουλίες για δράσεις αλληλεγγύης και δομές αλληλεγγύης προς τον κόσμο που υποφέρει από τη φτώχεια. Στήριξαν τις διεκδικήσεις των ίδιων των εργαζομένων τους στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
υπερασπίστηκαν και διεύρυναν τις κινητοποιήσεις και τους λαϊκούς αγώνες στους χώρους τους και κέρδισαν χώρους πράσινου, πλατείες, χώρους αθλητισμού, αναψυχής πολιτισμού. Διεκδίκησαν γενικότερα έργα αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής θωράκισης της χώρας. Διεύρυναν το μέτωπο ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, στηρίζοντας την πρόληψη, τα προγράμματα θεραπείας. Διεκδίκησαν χώρους και υποδομές προς όφελος των κατοίκων των δήμων τους. Αντεπίθεση επίσης απαντούν και ένας προς έναν όλοι όσοι και όσες αποφασίζουν σήμερα να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, γιατί ξέρουν πως εμείς είμαστε αμετακίνητοι στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Στις επάλξεις του αγώνα για τα δίκαια του λαού μας, κάποιοι και κάποιες από αυτούς μας άφησαν πριν μερικά χρόνια και εκεί μας ξαναβρίσκουν πάλι όρθιους, σταθερούς, με συνέπεια στον αγώνα για τα συμφέροντα μόνο του λαού μας. Για να βαδίσουμε όλοι μαζί, ξανά μαζί, αγκαλιά, χέρι-χέρι, όχι μόνο μπροστά στις εκλογές, αλλά και μετά από αυτές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους, που συμπορεύονται όμως σήμερα με το ΚΚΕ στον αγώνα, στο κίνημα και σε όλες τις εκλογικές μάχες. Μαζί θα βρεθούμε και χέρι-χέρι και στους αγώνες που έρχονται και μέχρι τις εκλογές και μετά από αυτές, για να εμποδίσουμε νέα αντιλαϊκά μέτρα, για να κερδίσουμε ανάσες για το λαό, δικαιώματα για το λαό, να έχουμε κατακτήσεις, για να ανοίξουμε επιτέλους το δικό μας δρόμο, το δρόμο της ικανοποίησης των αναγκών του λαού. Και εδώ στον Εύρο, στη Θράκη και στην Αλεξανδρούπολη, με περιφερειάρχη τον Δημήτρη Παπατολίδη, και στην Αλεξανδρούπολη με δήμαρχο τον Σάββα Δευτεραίο, και με δυνατό κουκουέ με τις υποψηφιότητες από τη Θράκη, με τον Διονύση τον Κλάδη και τόσους αξιόλογους 42 υποψήφιους ευρωβουλευτές που θα τους ανακοινώσουμε τη Δευτέρα αυτή στο Νοβοτέλ στην Αθήνα, και στις βουλευτικές εκλογές, είτε γίνουν Μάη ή τέλη Σεπτέμβρη ή αρχές Οκτώβρη το αργότερο, με μια γερή και δυνατή κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ στη Βουλή, για να κάνουμε τη διαφορά, για να ανοίξουμε επιτέλους το δρόμο υπέρ του λαού μας, υπέρ της Ελλάδας. Γεια σας.